Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, ξέρουμε σήμερα ότι είναι αυστηρή νηστεία για το λόγο ότι θα πρέπει να προετοιμαστούμε για τον μεγάλο αγιασμό. Και βέβαια για να αγιάσουμε, αυτός είναι άλλωστε και ο σκοπός της ζωής μας, από την κατοικώνα να έρθουμε στο καθομοίωσιν, το καταδύναμιν, χάρη στην προαίρεσή μας, την αγαθή, αλλά και τη δύναμη, σαν το Εσώπιο, συν Αθηνά και συ την Χειρακίνη, να έρθουμε όσο γίνεται πιο κοντά σε αυτούς τους Αγίους που μας περιβάλλουν αυτή τη στιγμή. Επάνω, αν σηκώσετε λίγο το βλέμμα σας, όλοι οι Άγιοι, άνδρες και γυναίκες, οι οποίοι πέτυχαν ακριβώς αυτό το μοναδικό σκοπό της ζωής κάθε Ορθοδόξου Χριστιανού από το βάφτισμά του. Και θα πρέπει να πούμε δύο πράγματα σήμερα, προκαταβολικά ακριβώς για αυτό το εισαγωγικό μυστήριο. Γιατί λέει ο Κύριός μας, ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε. Η μετάνοια λοιπόν, την οποία ακούμε σήμερα συνέχεια, είναι η αρχή, αλλά είναι και η μέση, αλλά είναι και το τέλος του τρόπου ζωής των χριστιανών. Και γι' αυτό και πριν από το Άγιο Βάφτισμα και με το Άγιο Βάφτισμα και μετά το Άγιο Βάφτισμα μας το ζητάει ο Κυριός μας και Του το χρωστάμε. Μας το ζητάει γιατί είναι ερώτημα για την αγαθή μας συνείδηση στο Θεό, μια συνθήκη αν θέλετε και μια υπόσχεση μια ζωής θεάρεστης και ενός βίου που να αγαπάει ο Θεός, θεοφιλούς. Όταν πιστέψουμε δηλαδή, συντασσόμαστε με τον υπεράγαθο Χριστό και από τα σώμεθα, από τον παμπώνυρο εχθρό. Υποσχόμαστε δηλαδή να υπομένουμε με όλη μας τη δύναμη όλες τις αγαθοποιές εντολές του Θεού, αλλά και ταυτόχρονα να απέχουμε από κάθε κακό και φρόνημα και λόγο και πράξη, έστω και μέσω των αναδόχων, που είναι και ο νηπιοβαπτισμός που έχει επικρατήσει βέβαια εδώ και πολλούς αιώνες, σε όσα πιστεύουμε και δεχόμαστε και με τη διάνοια συμφωνούμε και με τον καλό μας τον ανάδοχο μαθαίνουμε σιγά σιγά. Και έτσι καρπό έχουμε τη δικαίωση, επειδή όμως οι περισσότεροι από εμάς νήπιοι τότε στην ηλικία προσήλθαμε και δεν είχαμε την επίγνωση της δυνάμεως του μυστηρίου. Σήμερα ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, εκεί πάνω από το θρόνο που μας ατενίζει αυτή τη στιγμή, έχει γράψει μια υπέροχη ομιλία, η οποία μας φέρει σε ένα μεγάλο προβληματισμό. Μας λέει λοιπόν, τώρα είναι ώρα να αποκαλύψουμε τις εορτής αυτής το μυστήριο, γιατί η ανάμνηση και η διευκρίνηση όσων τελούνται ιερά στο Θείο Βάφτισμα θα φέρουν την υπόμνηση αλλά και την επίγνωση, θα καταλάβουμε, θα νιώσουμε η καρδιά μας αμέσως εάν σε κάτι ολιγορήσαμε, αν τεμπελιάσαμε ή δυστυχώς κάποιοι από εμάς ούτε καν αρχή δεν βάλαμε να πραγματοποιήσουμε, και έτσι με τη μετάνοια θα μπορέσουμε να τα φέρουμε εκεί που πρέπει. Θυμόμαστε λοιπόν ότι στη διάρκεια της κατηχήσεως στρεφόμαστε προς δυσμάς, εκεί που είναι το σκοτάδι δηλαδή, εκεί που είναι το ψέμα, εκεί που είναι ο αντίπαλός μας, και από τα σώμεθα φυσώντας τρεις φορές το σατανά, και στη συνέχεια αφαιρούμε τα ρούχα, δηλαδή τον παλαιό άνθρωπο και την ανίερη ζωή, και με το φύσιμα πάλι διώχνουμε το διάβολο και κάθε διάθεση για αμαρτία και επανερχόμαστε σταθεροί πια στην Ανατολή, στο βάφτισμα, συντασσόμενοι με τον Χριστό, αναβλέποντας το Θείο Φως. Έτσι συντασσόμαστε με τον Χριστό σταθερά, κρατώντας τις υποσχέσεις που Του δίνουμε εκείνη τη στιγμή. Και στη συνέχεια μας θύμισε ο Ιεροψάλτης σήμερα προς Κορινθίους ένα αρχαίο ελληνικό έθιμα από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, το σκληρότερο αυτό των παλαιστών. Με το Άγιο Έλαιο της Χρήσεως ερχόμαστε για να προετοιμαστούμε για τους ιερούς αγώνες, και όπως μας είπε και ο Ιεροψάλτης, δεν θα κερδίσουμε έναν επίγειο αγώνα, ερχόμαστε να κερδίσουμε, αγαπητοί μου, την αιωνιότητα.
πώς θα το πετύχουμε, βαδίζοντας τα ίχνη του πρώτου εκείνου μάρτυρα επί Ποντίου Πιλάτου, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, και να πεθάνουμε μαζί του μυστικώς, αφού γίνεται νεκρός για την αμαρτία ο καθένας από μας. Και έτσι βαφτιζόμαστε κάτω από το νερό, στις τρεις προσκυνητές υποστάσεις, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Έτσι θα γίνει, γιατί πριν από μας είδαμε σήμερα ότι έχει κατέβει ο Ιατρός των ψυχών και των σωμάτων μας, αυτός που έρει την αμαρτία του κόσμου, ο Χριστός, τον οποίο προετοιμάζουμε σήμερα. Με τον εαυτό του βλέπουμε να ενοικίζει στο ίδρυ τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος, έλκοντας από πάνω, με τρόπο ώστε και σε εκείνους που θα βαπτιστούν έπειτα στο ίδωρ κατερχόμενοι να βρίσκεται και ο ίδιος, απορρίτως βέβαια ενούμενος και με την καθαρτική και φωτιστική συμπληρώνοντας ολότελα χάρη των λογικών πνευμάτων. Όπως λέει και ο Απόστολος, όσοι εις Χριστόν εβαπτίστητε, Χριστόν ενεδύσαστε. Και οι τρεις βέβαια καταδύσεις γίνονται και για τη σωστική επίκληση της ζωαρχικής τριάδος, αλλά συμβολίζουν, εικονίζουν και την τριήμερη τυφή και συνέχεια Ανάσταση του Κυρίου από την αμαρτία του τριμερούς της ψυχής και επάνωδο στην αυθαρσία. Και όπως ακριβώς αναστήθηκε ο Χριστός εκ νεκρών και θάνατος πια δεν τον κυριεύει, εδώ θέλω να προσέξετε, έτσι πρέπει και εμείς αγαπητοί μου, από την πτώση της αμαρτίας αφού ξεφύγαμε με το Θείο Βάφτισμα, να μην κρατιόμαστε άλλο πια στην αμαρτία και από την αμαρτία. Όσοι βαπτιστήκαμε στον Ιησού Χριστό, στο θάνατό Του βαπτιστήκαμε, συνταφήκαμε μαζί Του με το βάφτισμα, ώστε όπως ακριβώς ο Χριστός εκ νεκρών αναστήθηκε με τη δόξα του Πατρός, έτσι και εμείς νέα ζωή να περπατάμε. Έτσι αναγεννιόμαστε και γινόμαστε Υιοί Θεού, αντί για επίγειοι ουράνιοι, αντί για πρόσκαιροι αιώνιοι. Και μάλιστα λέει ένας από τους πρώτους, τους απολογητές, τους χριστιανούς, στα πρώτα εκείνα χρόνια, ότι έτσι ξεχωρίζουν οι χριστιανοί, ούτε ρούχα διαφορετικά φορούν, ό,τι μιλούνε διαφορετική γλώσσα, αλλά ο τρόπος της ζωής τους είναι σαν να ζουν στον ουρανό. Και έτσι μυστικός ο Θεός εμφυτεύει την ουράνια χάρη στις καρδιές μας, και τη σφραγίδα της υιοθεσίας με τη χρήση με το Θείο Μύρο σφραγίζει με το Πανάγιο Πνεύμα για την ημέρα της απολετρώσεως. Εάν όμως βέβαια ακριβώς την ομολογία κρατήσουμε μέχρι τέλους σταθερή και την υπόσχεση με πράξεις τελέσουμε, ή αν δεν τα καταφέρουμε πάρα πολλές φορές, αλάθητα δεν έχουμε στην Ορθοδοξία, έχουμε όμως τη μετάνοια και εκείνο το φοβερό το πεντηκοστό ψαλμό, να επισκευάζουμε την παρακοή. Γι' αυτό και μετά το Θείο Βάφτισμα τα έργα της μετανοίας μας επιζητούνται. «Δείξε μου», λέει ο Απόστολος, «την πίστη σου από τα έργα σου». Και ποιος είναι πιστός, ας το δείξει με την καλή του συμπεριφορά. Γιατί πίστη, δυστυχώς, χωρίς έργα, είναι πράγματι νεκρή. Και μετάνοια είναι ακριβώς αυτό που μας δίνει και ο πρόδρομος σήμερα, αλλά το ζήτησε και ο Κύριός μας μετά από Αυτόν. Είναι η αρχή της κατά Χριστόν πολιτείας. Μετανοείται, γιατί έφτασε η Βασιλεία των Ουρανών. Θα πει κάποιος βέβαια βλάσφημα, κινούμενος, 2000 χρόνια και ακόμα δεν την είδαμε. Είναι μια προειδοποίηση. Το αντίθετο συμβαίνει. Μακροθυμεί ο Κύριός μας, κάνει υπομονή από γενεά σε γενεά, να μην έρθει η συντέλεια του χρόνου. Και για να έρθουν όσο γίνεται περισσότεροι τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας, να γίνουν ουρανοπολίτες, να αγωνιστούν και αυτοί, να γεμίσει ο παράδεισος. Αλλά και σε εμάς τους υπολείπους να δοθεί ακόμα περισσότερο καιρός μετανοίας, να μας επαναφέρει κάθε μέρα από το θάνατο, από τις αρρώστιες, από τους κινδύνους, από τους σεισμούς που βλέπετε. Και ο Κύριος λοιπόν, που είναι κάθε καλού τελειότητα, το ίδιο έλεγε κηρύσσοντας. Και μετάνοια είναι ακριβώς το μίσος της αμαρτίας, αλλά και ταυτόχρονα η αγάπη κάθε καλού, κάθε αρετής, η απομάκρυνση από το κακό και η διάπραξη του καλού. Για να έρθουμε όμως εκεί, αγαπητοί μου, πρέπει να προηγηθεί κάτι, να αυτοκαταδικαστούμε, να πάρουμε, όπως κάνανε και οι αρχαίοι Έλληνες, την ευθύνη. Η δημοκρατία, θα ξέρετε, λεγότανε τότε εύθυνα,
και λογοδοτούσαν πάρα πολύ αυστηρά στο χρόνο επάνω όλη η δημόσια λειτουργία. Και ο Περικλής είχε υποστεί και αυτός την τιμωρία του προστίμου, με χαρά μάλιστα. Πρέπει λοιπόν να αναλάβουμε την ευθύνη μας, να μεταμεληθούμε ενώπιον του Θεού και να καταφύγουμε σε Αυτόν μόνον, γιατί σε Αυτόν αμαρτάνουμε, με συντετριμένη καρδιά που ακούμε και στον 50ο Ψαλμό, και να αφαιθούμε πια στο πέλαγος της εσπλαχνίας Του, όπως και ο άσωτος Υιός που έλεγε «Δεν είμαι άξιος να ονομάζομαι Υιός Σου». Γι' αυτό λοιπόν σήμερα και του Κυρίου Πρόδρομος και Βαπτιστής Βασιλεία Ουρανών έλεγε ότι έφτασε αρχή σωτηρία σε όλους μας, αφορμή επιστροφής στο Θεό, να έχουμε αυτό το αρχαιοληνικό, το φιλότιμο, αλλά και αξίνα όμως. Υπάρχει κάθε νόμισμα, έχει και δύο όψεις. Η άλλη όψη, η δυσάρεστη, παρουσιάζει μια αξίνα απειλητική στη ρίζα ενός δέντρου, επιβεβαιώνοντας το ξερίζωμα κάθε δέντρου που δεν κάνει καρπό καλό. Είναι δηλαδή, όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, η απόφαση του Θεού εναντίον όσων αυτοδικαιώνονται ή κάνουν ομάδες μεταξύ τους, κλίκες, και δεν κοιτάνε να δοξολογούν το Θεό, παρά δόξαν εις αλλήλους δίνουν και παίρνουν και παραμένουν αμετανόητοι, αμαρτάνοντας, και έτσι αποκόβονται από την παρούσα και από τη μέλουσα ζωή και παραπέμπονται στη σκοτεινή και άσβεστη γέννα. Με πυρκαγιά απειλούσε ο Βαπτιστής, ακούσαμε στο Ευαγγέλιο, δηλαδή την εικόνα δίνοντας του φρικτού της Θείας Οργής και την αιώνια εκείνη κόλαση, ελληνική λέξη, την οποία πέφτουμε εμείς οι ίδιοι, ώστε να επιστρέψουν σε αίσθηση και γνώση εκείνοι οι Ιουδαίοι την εποχή εκείνη, που ήταν δυσαίσθητοι, δύσκολα δηλαδή νιώθανε, σκληροτράχυλοι και πολλές φορές δυστυχώς και ανέστητοι, αλλά και σε όσους από εμάς το διαθέτουν, που είμαστε οι επερχόμενοι. Και όχι μόνον οδήγησε ο πρόδρομος του Κυρίου στην αρχή της μετανοίας, δηλαδή την αποχή κακών και την εποφελή συντριβή της καρδιάς, αλλά επιζητούσε και καρπούς αξίους μετανοίας. Ποιοι είναι οι καρποί? Πρώτα απ' όλα η εξομολόγηση, δηλαδή να μην κρατάμε μέσα μας ό,τι κακό έχουμε, θα μας φάει πραγματικά. Σε μια υπέροχη τοιχογραφία πάνω στη Μονή Ιβύρων, εικονίζεται ένας εξομολογούμενος στο πνευματικό και εικονίζει η εικόνα αυτή φοβερή, να βγαίνουν φίδια από το στόμα του εξομολογουμένου, τα οποία άμα δεν τα βγάλουμε από μέσα μας, θα μας φάνε, θα μας πνίξουν, θα μας φέρουν τύψη συνείδησης διαρκής και ησυχία δεν θα βρούμε. Και έπειτα έρχεται η δικαιοσύνη, δηλαδή να αποδίδουμε τα πράγματα όχι όπως μας το ζητάνε κάποιοι εκ του πονηρού, ούτε εμείς να κοιτάμε ιδιωτελώς, αλλά όπως είναι. Η ελεημοσύνη, η μετριοφροσύνη, η αγάπη και η αλήθεια. Και γι' αυτό και είναι αυτά τα φοβερά αλλά και παράξενα λόγια. «Κάθε φαράγγι», είπε στο Ευαγγέλιο, «θα γεμίσει και κάθε όρος και βουνό θα ταπεινωθεί». Τι υπενήσετε? Λένε λοιπόν οι πατέρες της Εκκλησίας, είναι ακριβώς αυτή η φοβερή εικόνα. Όποιος υψώνει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί, και όποιος ταπεινώνει τον εαυτό του θα υψωθεί. Και θα είναι, λέει, τα στραβά ίσια, οι πετρώδεις λίες οδοί, και θα γίνει κάθε σάρκα το σωτήριο του Θεού, θα καταξιωθεί να αντικρίσει. Σκολιό εδώ πέρα είναι το ψέμα, ο δόλος, η διαβολή και ο δός τραχία, η οργή, το μίσος, ο φθόνος, η μνησικακία, τα οποία όλα ισιώνουν, καταλιένονται, μεταβάλλονται με τα έργα της μετανοίας. Και έτσι κάθε σάρκα, δηλαδή καθένας από εμάς και κάθε έθνος και γένος που ισιώνει και έρχεται στην Ορθοδοξία, καταλιένει τον εαυτό του με τη μετάνοια και θα αξιωθεί να δει το σωτήριο του Θεού. Και εδώ πέρα με πολύ πόνο καρδιάς, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, και κλείνω με αυτό, οδυνόμε στην ψυχή αναλογιζόμενος, ότι εμείς που καταξιωθήκαμε εδώ και πολύ καιρό το βάφτισμα του Χριστού, δεν έχουμε πραγματοποιήσει εκείνα που μας ζήτησε ο Ιωάννης από τους τελώνες, από τους στρατιωτικούς, από τον καθέναν από εμάς. Κι όμως πόσο πολύ διαφέρει από το βάφτισμά του το βάφτισμα του Κυρίου, το ακούσαμε. Όσο το είδωρ που λέει ο ίδιος,
από τη χάρη του Θείου Πνεύματος, γιατί ο Ιωάννης πράγματι βάπτιζε μόνο με είδωρ. Εμείς βαπτιστήκαμε με το Άγιο Πνεύμα και ο Ιωάννης βάπτιζε για να πιστέψουν στον ερχόμενο. Ο Κύριος μας μετασκεύασε με τον εαυτό του το βάπτισμα του Ιωάννη, εμφυτεύοντας μυστικά τον ίδιο του τον εαυτό, την αιώνια πηγή της χάριτος. Και έρχεται βέβαια όχι τη 12η μέρα της γεννήσεώς του που γιορτάζουμε τώρα, αλλά 30 ετών. Τι παράδειγμα μας δίνει? Ένας από τους πολλούς. Δεν έδειχνε κάτι διαφορετικό, γιατί ήταν αυτό που λέμε λακωνικός, λιτός, με έσχατη ευτέλεια και αφάνεια. Και ο Ιωάννης με το διορατικό πνεύμα τον πλησίασε, τον αναγνώρισε και έλεγε στους όχλους: «Ανάμεσά σας βρίσκεται, δεν τον ξέρετε, ένας που ήταν πριν από μένα, ως Θεός, κι ας έγινε μετά από μένα. Και εγώ δεν είμαι ικανός να λύσω τον ημάντα του υποδήματός του», και υπόδημα είναι βέβαια το σώμα, το οποίο υποδήθηκε, και ημάντας υποδήματος, ο τρόπος της ενώσεως θεότητος και ανθρωπότητος. «Αυτός θα σας βαφτίσει εν πνεύματι Αγίου, αλλά και πυρή», δηλαδή με αυτό το οποίο και φωτίζει αλλά και κολλάζει, ανάλογα με την αξία του καθενός. Αυτού λοιπόν είμαστε λογικό Γεώργιο και αγρός, και καλούμαστε ήδη από την παραβολή του σπορέως να ετοιμάζουμε την καρδιά μας, γιατί έχει στο χέρι του φτιάρι, δηλαδή τις υπηρετούμενες δυνάμεις τις αγγελικές στη μέλουσα κρίση να διαχωρίσουν τα ζυζάνια από το σιτάρι, και έχει το χέρι του δυνατό, δηλαδή την εξουσία. Θα καθαρίσει στο αλώνι του όλο τον κόσμο στη Δευτέρα Παρουσία και θα συνάξει στην αποθήκη, στις ουράνιες μονές, αυτούς οι οποίοι θα αξιωθούν, ενώ το άχυρο ως άχρηστο αυτούς τους άγονους στην αρετή θα κατακάψει με πύρα άσβηστο. Εκείνο βέβαια το αιώνιο της κολάσεως. Στους όχλους ο Ιωάννης τέτοια έλεγε, και πριν έρθει και μετά στον Ιορδάνη και ο Κύριος. Τον εμπόδιζε λοιπόν τον Κύριό μας σήμερα ο Ιωάννης και του έλεγε: «Εγώ έχω ανάγκη να βαπτιστώ από σένα». Τώρα όμως, επειδή μετά το βάφτισμα του Κυρίου όλος εκείνος ο χώρος έγινε πνευματική κολυμβήθρα, περιέλαβε η Θεία Χάρη πάνω από την πηγή του προσκυνητού του σώματος όλους τους αξίους περιραίει πλέον και θεϊκά φωτίζει και λυτρώνει από την πατρική κατάρα. Άφησε λοιπόν, λέει ο Κύριος, έτσι πρέπει να γίνει σε μας, δηλαδή σε μένα. Και πράγματι, εκεί πάνω στη Μονή Διονυσίου που σώζεται η δεξιά χείρ, που μας είπε και ο Ιεροψάλτης, η αψαμένη την κορυφή του Κυρίου, το κεφάλι του Κυρίου μας, άφησε, έτσι πρέπει να γίνει, να εκπληρωθεί όλη η Θεία εντολή, η ανθρώπινη φύση τελείως να δικαιωθεί, να πληρώσει εμφανέστερα από Θεία και αιώνια χάρη, γιατί αν δεχτώ το βάφτισμά σου Ιωάννη, φανερά θα ελκύσω για μας το πνεύμα της υιοθεσίας από πάνω. Άφησε λοιπόν και ο Ιωάννης να βαφτιστεί ο Κύριος, και επειδή το πνεύμα αυτό έρχεται και φεύγει όμως αυτεξουσίως, όπου θέλει πνί, επειδή είναι ομοσθενές και με τον Πατέρα και τον Υιό και παραμένει σε εκείνους που ζούνε σε διαρκή μετάνοια. Λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης σε ένα υπέροχο βιβλίο του για την εξομολόγηση: «Να θυμόμαστε ό,τι έχουμε κάνει αμαρτίας νεότητός μου, αλλά και πάλι να έχουμε πάντοτε μια αμφιβολία αν όλα έχουν φύγει τα κακά από την ψυχή μας». Ακόμα λοιπόν και αν αμαρτήσουμε, δεν φεύγει το Άγιο Πνεύμα σε εμάς τους Ορθοδόξους, όπως μάθαμε και από τον Δαβίδ. Είναι η πιο φοβερή προσευχή. Φεύγει όμως από αυτούς οι οποίοι αμετανόητα αμαρτάνουν, όπως έγινε με τον Σαούλ. Και ας γίνει λοιπόν σε όλους μας, με έργα και λόγια και λογισμούς διαβίου, να υπομένουμε ό,τι βλέπουμε στη ζωή μας με μετάνοια και να την έχουμε ένικο, πάντα να μας συνετίζει και να μας παρέχει την ύψιστη σωτηρία. Νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Όπως